Με χαμόγελα συνοδεύτηκε για την K19 του Όφη η αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου με τον Ατρόμητο στο ΒΑΚ επικρατώντας με 2-1, ενώ με το ίδιο σκόρ είχε νικήσει την περασμένη αγωνιστική στην Λαμία. Ωστόσο, όλα τα λεφτά για τον Όφη ήταν το δεύτερο γκολ, ένα γκολ για highlights που χάρισε και τον νικηφόρο αποτέλεσμα. Ήταν το 54ο λεπτό όταν Ζαχαριουδάκης, Πορτοκαλίδης, Φανουράκης, Φαϊτάκης και Πιστικός άλλαξαν με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα, με τον Φανουράκη να τελειώνει ιδανικά τη φάση και να γράφει το 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ. Το παιχνίδι ξεκίνησε με γκολ για τους φιλοξενούμενους, με τον Ατρόμητο να κάνει το 0-1 στο 11 με πέναλτι που κέρδισε ο Σαριγιάννης από τον Καλαφάτη και εκτέλεσε εύστοχα ο Αμπαρτζίδης. Ο Όφη είχε στο πρώτο ημίχρονο σημαντικές ευκαιρίες με Φαϊτάκη, Χόντζα και Ζαχαριουδάκη για να φτάσει τελικά στην ισοφάριση στο 31ο λεπτό. Ο Φανουράκη σούταρε, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων απέκρουσε και ο Πιστικός στην επαναφορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, αφιερώνοντας τον γκολ στον φροντιστή Μάικ Αναγνωστόπουλο. Στην επανάληψη, ο Όφη μπήκε με σκοπό να σημειώσει την ολική ανατροπή και τα κατάφερε στο 54 με τον γκολ υποδειγματικής συνεργασίας και σκόρερ τον Φανουράκη για το 2-1. Με τον Ατρόμητο να πιέζει στο τέλος, αλλά το σκορ να παραμένει στο τελικό σφύριγμα του διαιτή κ. Σκρεπετού. Πλέον ο Όφη προετοιμάζεται για το επόμενο νέο εντός έδρας παιχνίδι, φιλοξενώντας 11:30 το πρωί του Σαββάτου την ΑΕΚ στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο.